Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, στην τελευταία ανακοίνωση που έχει κάνει, κατηγόρησε την ΟΔΕ ως dealer ιδιωτικών συμφερόντων. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάντα ξεκάθαρη υπέρ της στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών σε δημόσια κτίρια. Με μόνιμους τρόπους όμως, και όπου προκύπτει ο διαγωνισμός, δεν ξεχνάμε ότι έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ 2 χρόνια πριν και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τη μεριά της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αναρωτιόμαστε, ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται ξαφνικά από αυτές τις αντιδράσεις και με τι συνθήκες, δεν μας λένε, παραμένει η ΔΟΗ εκεί ενώ έχει λήξει προπολού η σύμβαση. Γεγονός που προκύπτει από την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού 2 χρόνια πριν, επαναλαμβάνω. Τι είδους πολιτικά συμφέροντα εξυπηρετούνται, άραγε. Και αναρωτιέμαι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πώς διασφαλίζεται το δημόσιο χρήμα όταν αντί να πάμε σε ένα κτίριο και όσο του βρεθεί λύση, το οποίο μας στοιχίζει βάσει του διαγωνισμού που προέκυψε 40% λιγότερο, παραμένουμε στο ίδιο κατασπαταλώντας δημόσιο χρήμα για το καπρίτσιο και μόνο της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ακολουθεί τακτικές, όπως είπε και ο Μίκης Θοδωράκης, αριστερόστροφου φασισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του νομού κομματική οργάνωση να καταγγέλει ιδιώτες στην πολεοδομία. Και σας δίνω τα έγγραφα, θα τα δείτε και μόνοι σας. Ορίστε, τα έγγραφα είναι στην διάθεσή σας. Λοιπόν, ο κύριος Ζαγάρας, ο επαγγελματίας εκπρόσωπος, όπως φαίνεται από την αίτηση, όταν έκανε την καταγγελία, λειτουργούσε ως μονάδα ή ως το σύνολο της Νομαρχιακής Επιτροπής που υπογράφει παρακάτω. Και απαντώ ως σύνολο, διότι αυτό δηλώνει κάτω από την υπογραφή του. Δεύτερον, σαν να μην έφτανε αυτό, προχώρησε σε ακόμα κάτι χειρότερο και πιο αριστερόστροφα φασιστικό. Έστειλαν εξώδικο πριν καν αρχίσει η συνεδρία της Επιτροπής Στέγασης. Σας το δίνω και αυτό το έγγραφο στη δημοσιότητα. Γιατί το ζήτησε ο κ. Μαλέας σε συνέντευξη που είχε δώσει σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό, όπου αφισβήτησε κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή δεν μπορούσε να το πιστέψει ο κ. Μαλέας, ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Στη διάθεσή σας και αυτό. Το οποίο τι μας λέει, ρίχνει ευθύνες στην Επιτροπή και τους απειλεί εμέσως πριν σαφώς ότι θα έχουν συνέπειες. Αυτό είναι ανήκουστο. Εμείς η Νέα Δημοκρατία είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε να υποστούν κομματικές απειλές και διώξεις υπάλληλοι που δεν συμφωνούν τις αντιληψίες τους. Σύμφωνα πάντα με την έκδοση του ΤΕ, και σας το παραθέτω και αυτό για να το δείτε, δεν είναι δικό μας, αυτή το είχαν, το βλέπετε και εδώ πέρα, το ΤΕ τι έχει πει, ότι μέχρι τώρα απαιτούνται 2 συνεχόμενοι όροφοι στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας για να στεγαστεί η ΔΟΗ Καστοριάς. Πράγμα αντιφατικό με αυτό που έχουν δηλώσει. Εδώ είναι όριστη η έκθεση του ΤΕΕ. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα διασπείρουμε όλες τις υπηρεσίες που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα που ακούμε τόσο καιρό εν αγωνίως ο Αντιπεριφερειάρχης να ζητεί να στεγαστούν για να φύγουν από τα ενίκια και πέσαν τώρα οι μάσκες, ποιοι είναι αυτοί που δεν άφηναν να γίνουν όλα αυτά. Και να τις στείλουμε πού, σε διάφορα κτίρια, άκουσον τις υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας, ταλαιπωρώντας πολλούς υπαλλήλους και κοινό, για να στεγάσουμε μία υπηρεσία που παρακαλώ δεν ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Και δεν μας λένε, οι υπηρεσίες που θα διωχθούν, πού θα στεγαστούν και πότε, με τι χρήματα. Η μετακόμιση της ΔΟΗ στην Περιφερειακή Ενότητα, ποιο χρονοδιάγραμμα έχει και με τι κόστος. Εκεί υπάρχει σιωπή απόλυτη. Και ωστόσο, παραμένει η ΔΟΗ εκεί που είναι εξυπηρετώντας, για τον κύριο Ζαγάρα βέβαια και τον κύριο Παρτακιάννη, συμφέροντα, η πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής, την οποία υπέδειξε στην κυβέρνηση, άκουσον, κατά δήλωσή του κύριου Παρτακιάννης, προϋποθέτει τι? Την μείωση στο μισό του χώρου στέγασης.
Άρα, για να το καταλάβουμε, για να, αφού το αρχικό σχέδιο ήταν 1350, βάσει με αυτά που είχαν πει, τι μπορεί να γίνει. Εμείς πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουν και στην μείωση των υπαλλήλων. Αυτές είναι οι δικές μας πληροφορίες και ας βγουν να μας διαψεύσουν. Οπότε, να είστε σίγουροι ότι θα στείλω και χαρτί στην ΑΔΔ για να πάρει θέση επί του θέματος. Μήπως όμως έχουν επιλέξει και τους αντίστοιχους υπαλλήλους που θα διώξουν από τη Δόρη. Βάλουν και εκεί κομματικά κριτήρια. Προκειμένου να χωρέσουν να μπορέσουν να συμπτυχθούν σε έναν όροφο. Ο κύριος Μπαλταγιάννης επίσης έπιασε ένα άλλο θέμα και μίλησε για τη χρήση στρατοπέδου. Θα του συνιστούσα να είναι λίγο προσεκτικός σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν εγκαταλειμμένα στρατόπεδα. Και θα μου επιτρέψει να μιλήσω πολύ σκληρά. Αν συμβουλευτεί κάποιους ανθρώπους σοβαρούς και να αποφεύγει τέτοιες εκφράσεις για εγκαταλειμμένα στρατόπεδα. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα το θέμα, γιατί είναι θέματα και εθνικής ασφάλειας. Και να το επιθυμίσω επίσης ότι η χρήση στρατοπέδων συνηθιζόταν στη Σοβιετική Ένωση και τη γερμανικής κατοχής, κομματατούρ με λίγα λόγια. Και να το ρωτήσω αν αυτό είναι το όνομά του για την Καστοριά, που τα προβλήματα ανεργίας που όπως ανέφερε και ο κύριος Μαλέας έχουν εκτοξευτεί αντί να μειωθούν, όπου υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και σωστό πρόγραμμα από το εργατικό κέντρο, το έχουμε πει κατά επανάληψη, δεν υλοποιείται. Και αντί να κάτσουν να ασχοληθούν με όλα αυτά τα θέματα ανεργίας και ανάπτυξη του νομού, ασχολούνται με κομματικές, από ό,τι βλέπετε, διώξεις. Και όχι μόνο. Και ερχόμαστε τώρα και λέμε το εξής. Σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, όπως είναι η ΔΟΗ, είδαμε σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ότι συνεδρίασαν στην Αθήνα. Κυρία Τελιγυρίδου που ήταν και κυρία Αντωνίου. Οι θεσμικές βουλευτίνες του νομού. Άντε την κυρία Αντωνίου την αγνοούν συνέχεια. Τη δικιά τους βουλευτή την αγνοούν. Εκτός και αν τους εκπροσωπεί πλέον ο κύριος Καρυπίδης. Το ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. Γιατί αυτό φαίνεται. Και ένα άλλο που με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι μίλησε ο κύριος Μπαλταγιάννης, έδωσε μια συνέντευξη αποκλειστική, χωρίς βέβαια να είναι ο ίδιος κάτω στην Αθήνα. Και τι είδαμε, ήταν ο κύριος Ζαγάρας, από ό,τι μας είπαν. Και τι έκανε ο κύριος Ζαγάρας, ήταν security έξω από την πόρτα. Ή έκανε τον κοριό του κύριου Μπαλταγιάννη, ο οποίος επιθυμεί να είναι ο επόμενος χαλίφης στη θέση του χαλίφη. Την κυρία Τελεγιορίδου και τι δεν την ενημέρωσαν. Ή ήταν αποσχολημένη εκτοξεύοντας απειλές δυστυχώς για να θυμώνει τον τοπικό τύπο. Αυτά να τα αφήσω. Ο τοπικός τύπος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θυμώνονται. Έχω καταγγελίες ότι εκτόξευσαν απειλές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα τους συνιστούσα την επόμενη φορά να είναι πολύ πιο προσεκτική. Ουδέποτε και το ξέρετε καλύτερα εσείς από όλους, δεν έχω στραφεί με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για κανένα δημοσιογράφο και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα οποία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί στις οικονομικές αυτές συγκυρίες που περνάει ο τόπος μας, υπερβάλλετε τον εαυτό σας. Προφανώς ακολουθεί ο κύριος Μπαλταγιάννης τις πρακτικές του κεντρικού ΣΥΡΙΖΑ που όπως είδαμε πέταξαν έξω από το κόκκινο. Το κομματικό τους ραδιόφωνο τους πέταξαν έξω. Το θέμα είναι ότι είναι στη διάθεσή σας όλα αυτά που σας παραθέτω τα έγγραφα. Μπορείτε να δείτε ποια ήταν και πόσο πληρώνουμε εκεί που παραμένει η εφορία. Είναι 10.836 ευρώ το μήνα. Η νέα σύμβαση που θα πήγαινε, η εφορία είναι 6.748. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε το εξής. Ο κύριος Πιτσιλής που φαίνεται τώρα ότι διαφωνεί είναι ο ίδιος που ενέκρινε. Δεν την κρίναμε εμείς.
επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ έγινε η ανάθεση δημοπρασίας. Και αφού εξέτασαν πολύ σωστά αν υπάρχουν δημόσια ελεύθερα κτίρια, προχώρησαν σε ημιδιωτικό διαγωνισμό. Και υποχρέωσαν κάποιον ιδιώτη να κάνει και προσαρμογές στο κτίριό του μέσα. Αφού είχαν σκοπό την εφορία να την πάνε στον τρίτο όροφο, γιατί επέτρεψαν να γίνει ο διαγωνισμός? Σας παραθέτω και το έγγραφο, το σχετικό. Μπορώ να κάνω ερώτηση? Μισό λεπτό να τελειώσω. Μισό λεπτό να τελειώσω και είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, θέλουμε να τονίσουμε το εξής. Είμαστε υπέρ όπου υπάρχουν κτίρια και αυτή η μελέτη του ΤΕ να εφαρμοστεί, βεβαίως, αλλά 3 χρόνια τώρα τρώμε το παραμύθι, του είχαν κάνει σημαία και συνέχεια στρέφονται από προσανατολίζοντας την κοινή γνώμη στο κτίριο της ΕΔΙΚΑ. Για το κτίριο της ΕΔΙΚΑ μίλησε νομίζω σαφέστατα ο κύριος Μπαλταγιάννης και είπε ότι θέλει να πάει και η αστυνομία. Εχθές είδαμε στον τύπο ότι πραγματικά η αστυνομία, μετά από το βέτο που έβαλε η κυρία Τελιγυρίδου, και ευχόμαστε έτσι να είναι, ενώ είχαν μιλήσει από το 2016 να πάμε να κόψουμε και την κορδέλα και εμείς ήμασταν έτοιμοι να πάμε, ευτυχώς που μας ειδοποίησαν ότι δεν θα γίνει τα εγγένεια, βλέπουμε ότι να έχει ένα αίσιο τέλος. Ευχόμαστε να έχει. Δεν είμαστε μικρόψυχοι. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία μεριά να λέμε ότι πραγματικά στον χώρο του νοσοκομείου υπάρχει μια χρηστή διοίκηση. Έχουμε τους ιατρούς οι οποίοι υπερβάλλουν αυτό, το νοσηλευτικό προσωπικό και το λοιπό προσωπικό, σε αυτές τις οικονομικές δύσκολες συγκυρίες για τον τόπο μας. Εκεί δηλαδή είμαστε εντάξει που δίνουμε συγχαρητήρια, βλέπουμε έργο και το λέμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα να μην πούμε την αλήθεια. Δεν είμαστε μηδενιστές. Ας δούμε έργο και εμείς θα το επικροτήσουμε και θα το χειροκροτήσουμε και θα είμαστε πρώτοι. Και μακάρι να γίνει το αστυνομικό μέγαρο, διότι θα πέσουν 6 εκατομμύρια στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς, θα δουλέψουν κάποιοι εργαζόμενοι, θα δουλέψουν κάποια καταστήματα, θα είναι ένα μέτρο ανακούφισης. Μακάρι να γίνει και θα το χειροκροτήσουμε και θα είμαστε εκεί στα εγγένεια, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν είμαστε μικροπρεπείς. Ένα άλλο θέμα το οποίο ανέπτυξε βέβαια και η βουλευτής του νομού και έχει κάνει πανελλημμένες βέβαια και επερωτήσεις στη Βουλή, είναι με το φράγμα του βράχου. Δεν βλέπουμε την ίδια ευαισθησία να δείχνει ο κύριος Καρυπίδης για το θέμα του βράχου. Πραγματικά μπράβο του, συγχαρητήρια. Κατόρθωσε για το φθηνό ρεύμα, αν και δεν το είδαμε ακόμα. Ούτε είδαμε ποιες είναι, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις που θα θέσουν. Εκεί λίγο πάλι είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν το είδαμε να υλοποιείται. Συγχαρητήρια όμως. Φυσικό αέριο. Εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι υπογράψαμε. Θα δοθεί. Μακάρι. Και όταν βλέπει ο κόσμος ότι σκάβουν στον δρόμο, δεν σκάβουν και το φυσικό αέριο. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί με ρώτησε κάποιος πολίτης. Μου λέει, είδαμε αυτό. Σκάβανε, λέει, χαντάκι. Λέω, παιδιά, δεν είναι φυσικό αέριο. Είναι ιδεάκιλο. Προφανώς έχει κάποια βλάβη. Εκτός κι αν είναι τόσο σίγουρο και ξεκινήσουν άμεσα. Με λίγα λόγια, βλέπουμε πολύ λάδι στο τηγάνι, τηγανίτα όμως, δυστυχώς πουθενά. Αλλά δεν θα έπρεπε ο κύριος Καρυπίδης να δείξει την ίδια ευαισθησία σε ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό έργο το οποίο είναι το φράγμα ιστορίου? Επανειλημμένος η κυρία Αντωνίου. Κάθε λίγο και πολύ ασχολείται με αυτό το θέμα. Ούτε μία απάντηση παίρνει συγκεκριμένη. Γι' αυτό δεν μας λένε τίποτα. Απολύτως. Γι' αυτό τους εγκαλώ, έστω και αυτή τη στιγμή, να κοιτάξουν να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στο νομό Καστοριάς, με την ανεργία που καλπάζει, με τα συσίτια που δυστυχώς αυξάνονται, που άκουσον άκουσον στην Καστοριά, στο νομό που συνέβαλε στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη της Ελλάδος,
Και αντί να. Και τι μας λένε, θέλουν να τα βαρέ για τα σκουπίδια. Αυτό είναι το όραμά του. Αυτά τελείωσαν. Από εδώ και πέρα, εάν θα μου ξαναρθεί η καταγγελία ότι προσπαθούν να φημώσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα του νομού που είναι η ανάπτυξη, η ανεργία και όλα αυτά, θα μιλήσουμε με πιο σκληρή γλώσσα.